Δεν θα μπορούσαμε παρά να είμαστε σήμερα εδώ παρόν, να στηρίζουμε ολόψυχα την κινητοποίηση και τα δίκαια αιτήματά σας. Αυτό που μπορώ να δεσμευτώ σήμερα από τη σημερινή συγκέντρωση είναι ότι από την πλευρά μας θα κάνουμε κάθε προσπάθεια και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ και το σύνολο των συνδικαλιστικών οργανώσεων να αγκαλιάσει αυτά τα δίκαια αιτήματα και τις διεκδικήσεις σας που ένα προς ένα μπορούν να μας ενώσουν, γιατί είναι τα αυτονόητα. Είναι το αυτονόητο το 2022 κάθε ειδικότητα να κάνει το μάθημά της. Είναι το αυτονόητο να υπάρχει στο σχολείο, να υπάρχουν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων. Είναι το αυτονόητο όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στην ολόπλευρη γνώση, στη μόρφωση, στην καλλιτεχνική και αισθητική αγωγή. Γιατί το σχολείο είναι γνώση, αλλά είναι και συναίσθημα, είναι και διαπαιδαγώγηση. Θα έπρεπε να είναι και η δημιουργία ενός ολόπλευρου ανθρώπου που θα μπορεί να αντιλαμβάνεται την κοινωνία, να μπορεί να την αλλάζει. Είναι δίκαια τα αιτήματά σας για να επανέλθουν τα μαθήματα που κόπηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση στο δημοτικό, τα μαθήματα που κόπηκαν από αυτή την κυβέρνηση στο λύκειο και το γυμνάσιο, συνολικά να επανέλθουν όλα αυτά, να πάρθουν πίσω τα χτυπήματα στη θεατρική αγωγή, στην καλλιτεχνική παιδεία, γιατί ακριβώς διαχρονικά οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν αυτά τα αντικείμενα και αυτά τα δικαιώματα ως κόστος. Όμως δεν είναι κόστος το σχολείο να έχει όλο το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό, δεν είναι κόστος να διδάσκονται όλα τα μαθήματα, δεν είναι κόστος οι μαθητές μας να έχουν γνώση, μόρφωση στο ύψος της εποχής μας. Παλεύουμε μαζί σας να βγουν στο δρόμο και να ξεσηκωθούν όλοι οι αναπληρωτές, όλοι οι συμβασιούχοι. Γιατί σήμερα είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να γίνουν χιλιάδες μόνιμοι διορισμοί, να μονιμοποιηθούν όλοι οι αναπληρωτές που εδώ και χρόνια γυρίζουν όλη τη χώρα για να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που σήμερα δεν είναι στα σχολεία, δεν είναι απλά μη προσληφθέντες, είναι απολυμμένοι. Και πρέπει εδώ και τώρα η κυβέρνηση να αφήσει τα μισόλογα και σε μία επόμενη φάση να προσλάβει όλους αυτούς τους συναδέλφους που λείπουν από τα σχολεία. Να καλύψει τώρα όλα τα κενά, να σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο των αναθέσεων. Η σημερινή σας κινητοποίηση μπορεί να είναι η αρχή, μπορεί να είναι η αφετηρία ενός γενικού ξεσηκωμού μόνιμων και αναπληρωτών, συμβασιούχων εκπαιδευτικών που είναι πάνω από 50.000, που θα φέρει ξανά στο προσκήνιο το δικαίωμα της μόνιμης και σταθερής δουλειάς, της μονιμοποίησης των δικαιωμάτων. Συνεχίζουμε και θα βρεθούμε ξανά στο δρόμο. Μπορούμε το Σάββατο στις 26 του μήνα, όλοι οι κλάδοι, όλοι οι εργαζόμενοι, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εργαζόμενοι και άνεργοι, νέοι και νέες, να βρεθούμε στο δρόμο και να διεκδικήσουμε ζωή με αξιοπρέπεια, δουλειά με αξιοπρέπεια, προστασία της ζωής μας, δικαιώματα στο ύψος των αναγκών μας. Πίσω δεν θα κάνουμε, από την πλευρά μας θα είμαστε δίπλα και μπροστά σε κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Καλή δύναμη. Συναδέλφες και συνάδελφοι, συνάδελφοι θεατρολόγοι, είμαστε εδώ με αποφάσεις των σωματείων μας, γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι το δικαίωμά σας στη δουλειά πρέπει να εξασφαλιστεί. Γιατί πιστεύουμε επίσης ότι είναι δικαίωμα όλων των παιδιών να έχουν θεατρική παιδεία στο δημόσιο σχολείο. Στα πλαίσια αυτά δεν μπορεί η θεατρική αγωγή να πεφτείται έξω από το σχολείο. Στηρίζουμε ολόπλευρα τον αγώνα σας, είναι και δικός μας αγώνας. Είμαστε μαζί σήμερα και όσο χρειαστεί, ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημά μας να έχουν όλα τα παιδιά, όλα τα μαθήματα της καλλιτεχνικής παιδείας, ώστε να αναπτύσσονται ολόπλευρα, ώστε να είναι παιδιά με ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Ένα τέτοιο σχολείο θέλουμε, για ένα τέτοιο σχολείο αγωνιζόμαστε. Θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα τον αγώνα αυτό. Θα τους αναγκάσουμε να μας ακούσουν και να ικανοποιήσουν τα αιτήματά μας. Θα είμαστε μαζί και στις 26 του Φλεβάρη, στο Σύνταγμα, στις 12 η ώρα και στις προσυγκεντρώσεις που θα οριστούν στο μεγάλο πανεργατικό λαϊκό συλλαλητήριο για το δικαίωμα στη δουλειά, στη ζωή, στη μόρφωση
ζωή με σύγχρονα δικαιώματα. Συνεχίζουμε. Το αυριανό ευέλικτο εργατικό δυναμικό χωρίς δικαιώματα, γιατί η κυβέρνηση και το Υπουργείο δεν έχει καμιά θέση. Ούτε η ανάπτυξη της φαντασίας, της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης για την ολόκληρη ανάπτυξη των μαθητών μας. Στον αντίποδα του παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα για τους μαθητές μας. Κάθε μάθημα ειδικότητας να διδάσκεται από τον εξειδικευμένο επιστήμονα εκπαιδευτικό. Να επανέλθει η θεατρική αγωγή στη 5η και 6η Δημοτικού και να γίνει η διάχυσή της και στη δευτεροβάθμια εκπαιδευτική.